Φορά και οι δύο δεν είχαν κάνει πάντως. Όχι, όχι. Αν θυμάσαι. Χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα τα μικρότερα κόμματα που δεν είχαν τη σημερινή δυνατότητα. Ναι, ναι. Αυτό το debate. Τώρα να δούμε, ίσως κάνουν. Δεν ξέρουμε βέβαια γιατί είναι οι τελευταίες μέρες. Άρα να πάρουμε τώρα να κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Πώς είδαν οι συνάδελφοι εδώ στο και οι φίλοι, Γιώργο. Μπορούμε έχουμε όμως ήδη εδώ κοντά μας από πολύ νωρίς τον κύριο Σπουρδαλάκη και τον Σταύρο τον Λιγερό. Κύριε Σπουρδαλάκη, ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που είδαμε. Νομίζω ότι ήταν προφανές ότι παρακολουθήσαμε μια ενδιαφέρουσα τηλεμαχία. Είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από την προηγούμενη φορά. Προσέθεσε πολλά στοιχεία. Ενημέρωσε νομίζω τον κόσμο για διάφορα, τους ακροατές εν πάση περιπτώσει, για ζητήματα τα οποία παρόλο ότι είχαν τεθεί την προηγούμενη φορά, ο τρόπος διεξαγωγής της αντιπαράθεσης δεν ευνόησε την ενημέρωση. Έδειξε αν θέλετε και το στυλ της ηγεσίας των δύο αρχηγών. Εικονοποίησε κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε την πολιτική. Συνεχίζονται δηλώσεις μου. Οι Έλληνες πολίτες πιστεύω ότι θα μας δώσουν τη δική τους εμπιστοσύνη. Οι πολίτες θα μας πούνε. Πάντως δεν ήταν το αποστηρωμένο debate της προηγούμενης εβδομάδας. Ήταν στον κανόνα και χιούμορ, είχε και φαρμακερές ατάκες. Νομίζω ότι ήταν ένας καλός διάλογος, θα μπορούσε να γίνει και αύριο και μεθαύριο και αν είχαμε άλλη μια εβδομάδα εκλογική θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο και να ενημερωθούν οι πολίτες. Και αν η διοίκηση της ΕΡΤ συμπεριφερόταν σωστά θα είχαμε καλύτερο. Με το ύψος λέτε, με το ύψος. Όχι μόνο, από το πρωί. Δηλαδή. Είναι γνωστά. Με το ύψος τι έγινε. Εσείς καταλάβατε. Γιατί εγώ στο διάλειμμα ενημέρωσα. Χωρίς να το πω δημοσίως. Δεν άλλαξε τίποτα. Πείτε μας, δεν άλλαξε τίποτα. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι τι έγινε. Και το πρωί τι έκανε, πώς συμπεριφέρθηκε η διοίκηση της ΕΡΤ και τώρα. Αλλά ό,τι και να κάνει, η Νέα Δημοκρατία θα πάει μπροστά. Αναφέρεστε στα πλάνα. Νομίζω ότι ήταν και ο Γιάννης Τρουπής εκεί, οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ, με την πρώτη ευκαιρία να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τα ζητήματα. Εμείς παρακολουθήσαμε εδώ όλο το debate. Δεν ξέρω τι ακριβώς, σε ποια σημεία αναφέρεται ο κ. Μημαράκης. Ίσως είναι κάτι ενδιαφέρον.